Θα δούμε εικόνα από την αγορά του Ηρακλείου αλλά και από την αγορά του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο, στο κέντρο, βλέπουμε και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Πολιουδάκη. Κύριε Πολιουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Ενώ στα αριστερά μας έχουμε εικόνα από την Οδό Δεδάλου, από τον εμπορικό δρόμο του Ηρακλείου. Κύριε Πολιουδάκη. Καλό απόγευμα από το Ρέθυμνο. Η αγορά φαίνεται ότι παίρνει τα πάνω της. Και θέλω να μου πείτε αν τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Πολλοί συνάδελφοί σας και σε επίπεδο Κρήτης και σε πανελλαδικό επίπεδο τονίζουν ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από πέρυσι. Ναι, μετά από 2,5 μήνες lockdown που σχεδόν ξεχάσαμε και πού βρίσκονται τα μαγαζιά μας, επιτέλους τη Δευτέρα άνοιξε η αγορά και τα καταστήματα ξεκίνησαν να λειτουργούν και πάλι. Σίγουρα, αν εξαιρέσουμε τη Δευτέρα που λόγω καιρού δεν βοήθησε τον κόσμο να κατέβει στην αγορά, οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας μέχρι και σήμερα μπορώ να πω ότι κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Τα μαγαζιά, ο κόσμος κατέβηκε στην αγορά, κάνει τα ψώνια του. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ξεκίνησαν και οι εκπτώσεις από τη Δευτέρα που άνοιξαν τα μαγαζιά και λόγω του ότι ήταν τόσο καιρό κλειστά τα μαγαζιά, τα ποσοστά των εκπτώσεων από τις πρώτες μέρες είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτό βοήθησε ώστε να κατέβει ο κόσμος στην αγορά, να κάνει τις διερευνητικές βόλτες του, να ψάξει τα εμπορεύματα που θέλει και να κάνει τα ψώνια του. Σίγουρα από πέρυσι τέτοια εποχή τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από ένα τρίμηνο σχεδόν κλείσιμο των καταστημάτων. Την εορταστική περίοδο σίγουρα δεν δουλέψαμε και αν εξαιρέσει το click away, το οποίο ευνόησε μόνο τα μεγάλα καταστήματα, τα υπόλοιπα καταστήματα δεν δούλεψαν, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει και αγοραστική ανάγκη στους καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια τους και στα καταστήματα υπάρχει ανάγκη να ξεσκαρτάρουν εμπόρευμα για να μπορέσουν να ρευστοποιήσουν και να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Άρα λοιπόν ξεκίνησε μια καλή εβδομάδα και σίγουρα τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά μέχρι τώρα. Μιλάμε για άνοδο της κίνησης. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί το χαμένο γενικό έδαφος που έχει χάσει η αγορά τους προηγούμενους μήνες. Σίγουρα δεν μπορεί να καλυφθεί, να μην γελιόμαστε. Συμπληρώσαμε στο 20, το 2020 σχεδόν 6 μήνες κλειστά τα καταστήματα και τους υπόλοιπους 6 μήνες χωρίς ζήρο, λόγω του ότι ούτε ο τουρισμός δούλεψε, ούτε ο κόσμος υπήρχε για να μπορούσε να κάνει ψώνια. Άρα λοιπόν έχουν οι υποχρεώσεις ενός χρόνου έχουν πέσει στις πλάτες των επιχειρήσεων, έχουν μεγάλες υποχρεώσεις και τώρα ευελπιστούμε την περίοδο των εκπτώσεων και με το άνοιγμα της αγοράς σιγά σιγά να μπούμε σε μια κανονικότητα και να μπορέσουν να κάνουν πωλήσεις, να μπορέσουν να εισπράξουν λεφτά για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, γιατί οι οποίες είναι πολύ αυξημένες. Κύριε Πολιουδάκη, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν άνοιξαν? Σίγουρα υπάρχουν. Αυτό είναι το δυστάρεστο της υπόθεσης. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσες και ποιες είναι. Αλλά και μετά το πρώτο lockdown υπήρξαν ορισμένες επιχειρήσεις που άνοιξαν. Κάποιες άλλες που άνοιξαν με την προσδοκία να δουλέψουν το καλοκαίρι, το οποίο δεν έγινε εφικτό λόγω του μειωμένου τζίρου και λόγω του μειωμένου του αριθμού των τουριστών. Και τώρα ακόμα περισσότερο κάποιες επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και δεν άνοιξαν. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση με τα μέτρα που παίρνει για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα ελάφρυνσης για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γιατί αυτά τα μέτρα που έχει πάρει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση μεν, αλλά δεν φτάνουν. Θέλει πολύ περισσότερα. Παράταση της εκπτωτικής περίοδου θα υπάρξει. Χάσατε μία εβδομάδα, υπήρξε έναρξη των εκπτώσεων, ενώ τα καταστήματα, και αυτό είναι το παράδοξο, παρέμειναν κλειστά. Ναι, κοιτάξτε, στην ουσία χάσαμε μία εβδομάδα εκπτώσεων. Μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη η εκπτωτική περίοδος τελειώνει στις 15 του Μάρτη, γιατί είναι μέχρι τις 28 του Φλεβάρη, αλλά έχει κολλήσει το 15ήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων του Μαΐου. Οπότε μέχρι τις 15 τουλάχιστον του Μάρτη θα έχουμε εκπτώσεις. Νομίζω ότι το διάστημα αρκεί, φτάνει για τους καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια τους και θέλω να πιστεύω ότι θα το εκμεταλλευτούν όλοι και θα κάνουν τα ψώνια τους. Εδώ θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν αυστηρά μέτρα, να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και οι καταναλωτές και οι καταστηματάρχες. Τηρούν στο Ρέθυμνο τα μέτρα προστασίας, κύριε Πολιουδάκη? Βεβαίως. Αποστάσεις. Βεβαίως, γιατί
όλα σε μεγάλο βαθμό τηρούνται, γιατί μην ξεχνάμε ότι αν δεν τηρούνται θα, και έχουμε τρίτο lockdown, όπως είπε η κυβέρνηση, ότι θα δει ότι σε περίπτωση που τα μέτρα δεν τηρούνται από τους καταναλωτές και τους καταστηματάρχες, θα υπάρξει τρίτο lockdown, το οποίο δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε, γιατί θα είναι το τελειωτικό χτύπημα στην αγορά. Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι να προτιμάμε όλοι τα τοπικά καταστήματα, γιατί τα λεφτά μας ξαναγυρίζουν στον τόπο και δεν φεύγουν εκτός Κρήτης, εκτός Ρεθύμνου, για να μπορέσουν οι καταστηματάρχες να επιβιώσουν. Περαιτέρω ενίσχυση από το κράτος ζητάτε ή θα μείνετε μόνο στα έσοδα σίγουρα από την περίοδο των εκτόσεων και από τις αγορές των καταναλωτών? Την επόμενη εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, θα ανακοινώσει κάποια μέτρα που αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες του Ρεθύμνου, οι έμποροι, τι ζητούν? Κοιτάξτε, σίγουρα τα προβλήματα είναι πολλά και οι υποχρεώσεις ενός χρόνου που έχουν καλυφθεί, παρά το ότι είχαν υπάρξει δύο αναστολές στο πρώτο και στο δεύτερο lockdown πληρωμής, όλα αυτά τα βρίσκουμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Ζητάμε και όλες οι δόσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής να είναι τουλάχιστον το 50% μη επιστρεπταίο, όπως ζητάμε επίσης φοροελαφρύς και φοροαπαλλαγές. Γιατί χωρίς αυτά, χωρίς να επιδοτήσει η κυβέρνηση τις επιχειρήσεις, χωρίς να δώσει μέτρα και κίνητρα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν πολλές να επιβιώσουν. Είναι πολλά τα έξοδα, είναι πολλά τα βάρη και ως εκ τούτου πρέπει να το δει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις όσο μπορεί. Μάλιστα, εγώ κρατώ το πρόσημο αυτή τη στιγμή, μέχρι και αυτή τη στιγμή, κύριε Πολιουδάκη, είναι θετικό. Θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια από την πολιτεία, αυτό μας λέτε. Και μία τρίτη παράμετρος να τηρούν τα μέτρα προστασίας και αυτοπροστασίας και οι επιχειρηματίες και οι καταστηματάρχες, αλλά και οι καταναλωτές. Μάλιστα. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πολιουδάκη. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.